Στην παραποτάμια όχθη του Εύρου υπάρχουν πάρα πολλά περάσματα, τα λεγόμενα στενά σημεία του ποταμού, που θα μπορούσαν να γίνουν διέλευση και μονοπάτι διέλευσης αρκετών ανθρώπων που θέλουν να φτάσουν στην ελληνική πλευρά. Στα στενά περάσματα του ποταμού Εύρου, εκεί όπου κατευθύνονται εκατοντάδες μετανάστες που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, βρέθηκε η κάμερα της Κρήτη TV. Βρισκόμαστε στον ποταμό Εύρο. Εδώ είναι το μοναδικό σημείο που και οι δύο πλευρές του βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Όπως αντιλαμβάνεστε από τις εικόνες του Νίκου του Εργαζάκη, μπροστά υπάρχει ένα πέρασμα το οποίο εμποδίζεται, δηλαδή ουσιαστικά ο δρόμος έχει βυθιστεί, καθώς περίπου στα 1500 μέτρα είναι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν αρκετοί από τους συγκεντρωμένους στην τουρκική πλευρά να προσεγγίσουν την Ελλάδα. Μπορείτε να αντιληφθείτε μέσα από την κάμερα του Νίκου του Εργοζάκη για τις Crete TV τα σημεία όπου το ποτάμι στενεύει. Σε αυτά τα σημεία το πέρασμα μπορεί να είναι ευκολότερο, άρα σε αυτά τα σημεία εστιάζουν οι αστυνομικοί αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις, κυρίως τις βραδινές ώρες. Με τις ελληνικές δυνάμεις να ενισχύουν συνεχώς τα σειρματοπλέγματα και τις ομάδες του στρατού και της αστυνομίας να αποτρέπουν οποιαδήποτε προσπάθεια να ανοίξει δίωδος προς την ελληνική πλευρά, τα στενά αυτά σημεία του ποταμού Εύρου δίνουν στους μετανάστες το δικαίωμα στην ελπίδα. Στο σημείο που βρισκόμαστε το βάθος των νερών είναι αρκετά μεγάλο, άρα για να περάσει κάποιος από την Τουρκία στην Ελλάδα πρέπει να κολυμπήσει. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τη νύχτα. Είναι μια μεγάλη παραποτάμια πλευρά που έχει αστυνόμευση 24 ώρες το 24ωρο, όμως είναι τόσο μεγάλη που είναι εξαιρετικά δύσκολο να φυλαχθεί στα λεγόμενα ευάλωτα σημεία που είναι τα στενά σημεία του ποταμού.